Επιστροφή στα σχολεία χωρίς υποχρεωτική μάσκα και self-test, σύμφωνα με την εισήγηση των ειδικών προς το Υπουργείο Παιδείας, ενώ για υπαιότερα μέτρα που θα είναι πιο κοντά στην κανονικότητα, έκανε λόγο ο Υπουργός Παιδείας Νίκη Κεραμέως. Συγκεκριμένα, ειδικοί εισηγούνται προαιρετική χρήση μάσκα στο σχολικό περιβάλλον, σύσταση για τεστ όπου υπάρχουν συμπτώματα, ενώ σε περίπτωση κρούσματος ο μαθητής παραμένει στο σπίτι για 5 ημέρες και επιστρέφει με μάσκα για άλλες 5 ημέρες. Όπως εκτιμάται, τα σχολεία φέτος ανοίγουν με τις καλύτερες συνθήκες, με 8.600 νέους μόνιμους διορισμούς στην εκπαίδευση. Και σε επίπεδο νομού Ηρακλείου, στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση, επικρατεί ικανοποίηση. Η νέα σχολική χρονιά θα μπει με το δεξί, καθώς οι νεοδιόριστοι εκπαιδευτικοί ανέρχονται σε 176, ενώ μεγάλος είναι και ο αριθμός αναπληρωτών. Γίνεται προσπάθεια η σχολική χρονιά να ξεκινήσει με τους καλύτερους δυνατούς όρους, τουλάχιστον σε επίπεδο εκπαιδευτικού προσωπικού. Την Δευτέρα τοποθετήθηκαν οι νεοδιόριστοι εκπαιδευτικές σχολικές μονάδες και τώρα αυτές τις ημέρες, την Παρασκευή 2 Σεπτέμβρη συγκεκριμένα, θα γίνει η δήλωση προτίμησης των αναπληρωτών εκπαιδευτικών προκειμένου να τοποθετηθούν στα σχολεία. Θυμίζουμε ότι στο Ηράκλειο ήρθαν 176 νεοδιόριστοι εκπαιδευτικοί. Πήραμε 1.286 θέσεις αναπληρωτών, δηλαδή συνολικά μαζί με τους νεοδιόριστους έχουμε περίπου 1.500 νέους συναδέλφους στο νομό. Στο νομό. Στο νομό. Νέους συναδέλφους στο νομό Ηρακλείου. Καταλαβαίνετε αυτό λοιπόν ότι... Ξάγει, ποτέ ξανά. Δεν υπάρχουν κενά. Στο παραπέντε της έναρξης της νέας σχολικής χρονιάς ουσιαστικά κεφαλαιοποιούμε την πολύ καλή προεργασία που έγινε στους καλοκαιρινούς μήνες. Σύμφωνα με τον Γιώργο Μακράκη, κενά καταγράφονται στην ειδική αγωγή αλλά και σε εκπαιδευτικούς ειδικοτήτων. Τουλάχιστον σε δασκάλους και νηπιαγωγούς είμαστε καλυμμένοι. Ο αριθμός δηλαδή που έχει προσληφθεί είναι τέτοιος που θα καλυφθούν οι ανάγκες που υπάρχουν σε όλο τον νομό στα δημοτικά σχολεία και νηπιαγωγεία. Υπάρχουν ωστόσο κενά στην ειδική αγωγή, στα τμήματα ένταξης, στην παράλληλη στήριξη και σε ορισμένες κατηγορίες ειδικοτήτων εκπαιδευτικών. Τα κενά που απομένουν αυτή τη στιγμή, η εκτίμηση που υπάρχει είναι ακόμα τουλάχιστον 200 κενά. Το πρώτο σχολικό κουδούνι θα ηχήσει χωρίς προβλήματα και ελλείψεις, υποστηρίζει ο Μανώλης Μπαλαδάκης. Ο αγιασμός θα γίνει σε όλα τα σχολεία κανονικότατα. Από την πρώτη μέρα όλοι οι εκπαιδευτικοί θα είναι στη θέση τους και ήδη και από την 1η του Σεπτέμβρη θα ενημερωθούν οι γονείς οι οποίοι ενδιαφέρονται να αφήσουν το παιδί τους στο διευρυμένο νέου τύπου πια ολοήμερο σχολείο που θα παραμένουν οι μαθητές μέχρι τις 5.30. Εν τω μεταξύ, πονοκέφαλος αρκετούς εκπαιδευτικούς αποτελεί η έβρεση κατοικίας αλλά και τα ενίκια φωτιά. Δεν υπάρχει προσφορά στέγης αυτή τη στιγμή, η ζήτηση είναι μεγάλη. Υπάρχουν πάρα πολλά προβλήματα. Ακούμε για ενίκια 400 και 500 ευρώ όταν ο νεοδιόριστος εκπαιδευτικός ξεκινάει με 750-780 ευρώ. Το κόστος διαβίωσης υπερβαίνει το μισθό του. Άρα έχουμε και περιπτώσεις εκείνες οι οποίες αυτή τη στιγμή σκέφτονται αν και κατά πόσο θα έρθουν να αναλάβουν υπηρεσία λόγω αυτού του γεγονότος.